Έχουμε συνδεθεί και βλέπουμε την κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου. Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνεις, χαρά μου καλημέρα που σε ξαναβλέπουμε. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Να σε καλά. Χαρά μου σε βλέπω μετά από τόσο καιρό. Πάρα πολλά χρόνια έχουμε να τα πούμε. Από τότε εγώ δεν σας βλέπω, σας ακούω μόνο, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω καιρό να σε δω από τότε που είχες έρθει καλεσμένη σε αυτή την εκπομπή πριν από καμιά δεκαριά, δωδεκαριά χρόνια, εκεί περίπου, θυμάσαι? Τόσο είναι, ναι. Τόσο. Θυμάμαι. Κατερίνα, αποφάσισες να κάνεις αυτό το βιντεάκι, το οποίο το έβγαλες ένα κανάλι πάρα πολύ μικρής τηλεθέασης και στη συνέχεια πέρασε μέσω του ίντερνετ. Θα πρέπει να σου πω ότι έχει κάνει θράψη εδώ στην Ελλάδα. Όχι, αλλά... δεν πέρασε ποτέ από κανένα κανάλι. Δεν βγήκε. Ήταν διαδικτυακό. Όχι, όχι, όχι. Ξεκίνησε διαδικτυακά σε ένα κανάλι που έφτιαξα εγώ, το οποίο είχε μηδέν... Δεν είχε κοινό. Το κανάλι μου δεν είχε καν κοινό. Είναι ένα κανάλι που το ονόμασα Cat Moots και ήθελα να ξεκινήσω με ένα τέτοιο βίντεο. Ούτε σε... Καθαρά διαδικτυακό, συγγνώμη. Η πρόθεσή σου ποια ήταν? Περίμενε να βλέπουμε λίγο μεγαλύτερη, να βλέπουμε την Κατερίνα και εμείς να είμαστε μικρότεροι, παιδιά. Για να βλέπουμε την Κατερίνα λίγο μεγαλύτερη. Για να μπορούμε να την απολαύσουμε. Η πρόθεσή σου ποια ήταν? Νομίζω ότι η πρόθεση είναι πάρα πολύ εμφανής. Όντως είναι μία παροδία του Καναδέζικου. Ποτέ δεν υποστήριξα κάτι άλλο. Το δήλωσα πριν αρχίζουν να το λένε. Ο κόσμος δεν παρατηρεί, δεν διαβάζει τι γράφεται. Τους αρέσει να μιλάνε πριν να παρατηρούν. Τέλος πάντων, είναι πολύ, πολύ εύκολο. Δηλαδή, είναι ένα βίντεο ενός 1,5 λεπτού. Σε 1,5 λεπτό προσπαθείς να γκρεμίσεις κάποια στερεότυπα, τα οποία σαν Έλληνας, που δεν είμαι Έλληνας του εξωτερικού, ακόμα και αυτή την περίοδο που είμαι στην Αμερική, περνάω το χρόνο τουλάχιστον 4 μήνες στην Ελλάδα. Οπότε δεν είμαι ακριβώς, δεν τα βλέπω απ' έξω τα πράγματα, αλλά τα βλέπω και απ' έξω. Οπότε ήταν για μένα μια ευκαιρία να γκρεμιστούν στερεότυπα, που έχοντας γυρίσει αρκετά τον κόσμο είναι πάνω κάτω τα ίδια, και να επίσης, και το πιο σημαντικό, να δώσω ένα θετικό μήνυμα για εμάς τους Έλληνες. Και γιατί λεγόμαστε Έλληνες, ξαφνικά δεν ξέρω γιατί το Hellenes, το οποίο σημαίνει Έλληνας, δεν νομίζω ότι χρειάζεται εξήγηση. Η αφισβήτηση, εδώ είναι χωρισμένη στα δύο στην πατρίδα. Εκείνοι οι οποίοι λένε μπράβο σε αυτό το κορίτσι και εκείνοι οι οποίοι λένε... Εσείς μιλάτε για τηλεοπτικό κοινό όμως. Μιλάτε για τηλεοπτικό κοινό. Για διαδικτυακό, γιατί από το διαδίκτυο έγινε γνωστό αυτό. Δηλαδή κυκλοφόρησε... Ναι, μιλάτε για ένα ποσοστό 5 με 7%. Μάλλον δεν έχετε δει καλά τις αντιδράσεις. Είναι μεγαλύτερες οι αντιδράσεις, να σας πω γιατί. Είναι μεγαλύτερες οι αντιδράσεις πρώτον γιατί μάθαν ότι είναι αντίγραφο μιας διαφήμισης καναδέζικης μπίρας. Πού είναι το πρόβλημα. Το δηλώνει και είναι παροδία. Έχει τηρηθεί το format. Δεν είναι διαφήμιση μπίρας. Και επίσης, επειδή είναι δική μου πρωτοβουλία αποκλειστικά, δεν υπάρχει από πίσω τίποτα, κανένας, ούτε κόμμα, ούτε οργανισμός, ούτε λεφτά σηκώθηκαν, ούτε έχω, εκτός από μένα και τον άνθρωπο που το γύρισε έξω από την κάμερα, είμαι εγώ. Οπότε, ξέρετε, ξαφνικά, δεν είναι όμως, δεν είναι το πρόβλημα. Παροδία θα ήταν αν το κάνατε με σατυρική διάθεση. Εσείς δεν το κάνατε με σατυρική διάθεση, το κάνατε όπως είπατε. Σωστός. Έτσι δεν είναι? Ναι, σωστός. Είναι ομάζ, θα το πω στα γαλλικά. Είναι ομάζ. Και δεν έχω καταλάβει γιατί είναι αυτό ένα πρόβλημα. Είναι ένα φορμάτ που κρατήθηκε. Μου άρεσε το φορμάτ αυτό. Να σας πω ευθέως τι λένε κάποιοι. Θεωρούν ότι είναι υπερβολικές οι υπερβολικοί. Και δραματοποιημένη, έντενο δραματοποιημένη αντίδρασή σας. Δηλαδή είναι επιτηδευμένη. Είναι ιδιαίτερα επιτηδευμένη, αφού γνωρίζετε και την υποκριτική καλά. Είναι δηλαδή η αντίδραση μιας ηθοποιού που ερμηνεύει ένα ρόλο και όχι πραγματικά πιστεύει αυτά που λέει. Ένα αυτό. Σας λέω τι λένε οι επικριτές σας. Άλλοι λένε ότι η Κατερίνα η Μουτσάτσου κάνει μια προσπάθεια να δηλώσει παρούσα στα πράγματα στην Αμερική και αυτό πράγματι απέδωσε, γιατί αμέσως μετά ένα μεγάλο κανάλι ήρθε και τη ζήτησε συνέντευξη, γίνεται γνωστή
Και στην Αμερική λέει: ξέρουμε πώς γίνονται καριέρες. Μπορεί από μια τέτοια αντίδραση να ξεκινήσει μια πορεία για μεγάλη πορεία καλλιτεχνική. Τι απαντάτε σε αυτό? Τι να το. Να μην πειδευτώ την καλλιτεχνική πορεία μου έρθει. Λέτε να είχα τόσο τρομερή στρατηγική δεδομένων αυτών που σας είπα στην αρχή να τα έχω όλα. Να τα έχω μετρήσει τόσο κατά γράμμα. Δηλαδή, wow, τότε είμαι καταπληκτική, ναι. Πάντως το βιντεάκι είναι πάρα πολύ προσεγμένο, που σημαίνει ότι κάθε λέξη που χρησιμοποιείτε μέσα και τον τρόπο που το παρουσιάζετε, δηλαδή το κρεσέντο που βλέπουμε, που ξεκινάτε να μιλάτε ήπια και σιγά σιγά να ανεβάζετε τους τόνους και στο τέλος να είστε πάρα πολύ έτσι δυνατοί, να το πω έτσι, στη φωνή, δείχνει ότι το έχετε μελετήσει πάρα πολύ. Δεν ήταν κάτι ερασιτεχνικό. Όχι, δεν νομίζω. Το έχω μελετήσει, όχι το συγκεκριμένο βίντεο. Έχω βιωματικά περάσει από διάφορες καταστάσεις. Όχι μόνο σαν απλός άνθρωπος, αλλά και σαν άνθρωπος που διαβάζει και αναρωτιέται ποιος είμαι κάθε στιγμή της ζωής του. Οπότε, ναι, το έχω μελετήσει καμιά τριανταριά και χρόνια. Πάντως, η δική σας... Θέλω να πω κάτι πάνω στην ερμηνεία που είπατε. Ναι. Είναι η ιστορία της ζωής μου αυτή και ολονών που εκτίθενται. Δεν μπορείς να τους ευχαριστήσεις όλους. Κι εγώ θα είχα κάνει καλύτερη ερμηνεία. Ίσως κι εγώ μπορεί να είχα δει αν είχα το περιθώριο να... Το θέμα είναι αν το πιστεύετε... Το θέμα είναι αν το πιστεύετε. Μα εγώ είμαι υποχρεωμένος να ρωτάω, Κατερίνα μου. Εγώ είδες, μιλάω στον ελληνικό, εσύ μου μιλάς στο πληθυντικό. Θέλω να μιλάς και στον ελληνικό. Το θέμα είναι να απαντάτε εσείς και εμείς να κάνουμε τις ερωτήσεις για να ξεκαθαρίσει το θέμα. Είναι σίγουρο ότι δεν επικρίνουν όλη την προσπάθειά σας. Κάθε άλλο παρά. Μισή-μισή είναι. Οι μισοί λένε συγχαρητήρια, έτσι. Και λένε να μείνουμε στο περιεχόμενο και αν αυτό λειτουργεί θετικά για την Ελλάδα, και κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι επιτηδευμένο και ότι υπήρχε μια σκοπιμότητα. Στο μισή-μισή δεν συμφωνώ με τίποτα όμως. Έχω στατιστικές εγκυρότατες. Μπορεί να είναι, ναι, μπορεί να είναι λιγότερο, περισσότερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να σταθώ εκεί. Εγώ θέλω να σταθώ στο ότι πήγα να κάνω κάτι θετικό και το έκανα. Και εμένα μου φτάνουν τα χιλιάδες μηνύματα, τηλέφωνα, emails, από όπου έχουμε πρόσβαση. Κυρία Μουτσάτσου, εδώ μας λένε οι τηλεθεατές και μεταξύ μας και εμείς το έχουμε ακούσει αυτό, ότι δεν υπάρχει Ελένη, υπάρχει Ελένη και Ελλάς. Το Ελένη δεν το έχουμε ξανακούσει, έτσι όπως το λέτε εσείς. Το Ελένη... Αυτό το Ελένη, πώς το είπατε? Δεν είναι Ελένη, είναι Χελίνς. Χελίνς, ναι. Χελίνς, εδώ λέει υπάρχει Χελένικ και Χελάς. Αυτό ξέρουμε εμείς. Ναι, γιατί δεν το ξέρετε το Έλληνες. Εσείς λέτε το Έλλην. Το κάνατε... Το Έλλην. Το Έλλην, το εφευρέσατε εσείς. Το Έλλην. Πάντως, η όλη δεν είναι και το θέμα. Η όλη αντιπαράθεση ήταν στο στοιχείο της υπερβολής. Εκείνοι που κατακρίνουν είναι το στοιχείο της υπερβολής, ότι είσαστε υπερβολικοί, της θεατρικότητας, της αντιγραφής από μια διαφήμιση για μπύρα, όπου το κάνει πολύ πιο φτηνό, ενώ κανονικά λένε ότι αν ήταν ένα κείμενο αυτούσιο δικό σας, δεν ήταν δηλαδή τόσο αυθόρμητο όσο θα θέλανε. Αυτό λένε όσοι κατακρίνουν. Δεν θα σας κατηγορούν για κάτι άλλο. Και λένε επίσης, για να συμπληρώσω αυτό που σας είπα, ότι μήπως το είδατε σαν μια ευκαιρία προσωπικής σας προβολής. Αυτό είναι, σας λέω, δεν είναι μισή. Όχι, αλλά τώρα το βλέπω, απολύτως. Όχι προσωπικής μου προβολής, προσωπικής μου δύναμης. Νομίζω ότι στην Ελλάδα ίσως να είναι από τα πρώτα βίντεο που γίνανε τόσο γρήγορα το λεγόμενο viral. Νομίζω, δεν ξέρω, μπορεί να έχω χάσει επεισόδιο. Αν και παρακολουθώ τα πάντα και ενημερώνομαι στο δευτερόλεπτο, ειδικά στους τελευταίους μήνες μέσω του Twitter, νομίζω ότι αυτό το βίντεο λίγο ταρακούνησε πολλούς, γιατί δεν ξέρετε, ξέρετε έγινε τι λένε. Πολύ ξαφνικά, οπότε αυτό το ξαφνικό, το οποίο ούτε εγώ το είχα προβλέψει, δεν έχω κανένα έλεγχο του ίντερνετ. Το ωραίο πράγμα του ίντερνετ είναι ότι δεν ελέγχεται και είναι απρόβλεπτο. Ξέρετε, οπότε, κάποιοι λένε ότι δεν αναφερόσαστε και στην Ελληνίδα και στον Έλληνα, η οποία χάνει τη δουλειά της, η οποία χάνει το εισόδημά της, η οποία χάνει την ελευθερία της,
η οποία. Πρώτον. Δηλαδή, μείνατε σε θέματα πολιτισμού, αρχαιοελληνικού ελετισμού και κουλτούρας και δεν εκφράσατε το σημερινό Έλληνα και Ελληνίδα και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους που και αυτοί παίρνουν το δρόμο της μετανάστευσης όπως εσείς. Λοιπόν, νομίζω ότι αν είναι κάποιος ο εκφραστής του νέου ανθρώπου και πολύ νωρίτερα την κρίση, και αυτό είναι ένα δείγμα, το ότι κάποιος έφυγε πριν από την κρίση και δεν κοιτάζει να φύγει τώρα όπου φύγει, νομίζω ότι λέει πολλά, ειδικά για όσους... Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, οπότε το αν εκφράζω τους νέους, μπορεί να μην εκφράζω το ποσοστό που σας είπα πριν. Έτσι. Και τώρα να πούμε τα καλά. Να πούμε τα καλά τώρα. Επειδή είπατε δεν μίλησα για την κοινωνική, για τα αυτά. Ένα λεπτό είχα και έπρεπε να έχω. Βεβαίως. Και ξεκίνησα με κάποια θετικά. Γιατί να μην ξεκινήσει κάποιος με κάτι. Τώρα να πούμε και τα καλά. Όση ώρα μιλάμε. Να πούμε και τα καλά. Όση ώρα μιλάμε, έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα που σας στέλνουν την αγάπη τους και τα συγχαρητήριά τους. Εγώ τους τη στέλνω. 500 σιωπή, πολλά έκανα σαν τάμπη. Κατερίνα, θα έρθεις να ψηφίσεις, Όχι, δεν θα έρθω. Γιατί, αν θέλεις απαντάς. Πρακτικούς λόγους. Πάντως θα πρέπει να σου πω...